Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, όταν μιλούσε η Εκκλησία και το προάβλιο της Εκκλησίας γέμιζε. Ήτανε πολύ πλεονέκτης, όχι βέβαια σε αυτό, αλλά πλεονέκτης στο να σώσει ψυχές χριστιανών. Όταν διαπίστωνε ότι υπάρχουν και άλλοι που υπήρχαν πάντοτε, και μάλιστα αυτοί οι άλλοι, αντί να ακολουθήσουν την ώρα του κηρύγματος του το δρόμο για την Εκκλησία, ακολουθούσαν το δρόμο για τα καπηλεία, εκεί που μπορούσαν να πιούν και να χορέψουν. Βλέποντας ότι και άλλη πόρτα ήταν ανοιχτή την ώρα του κηρύγματός του, και μάλιστα πόρτα που έπρεπε να έχει πολύ λίγους, έπρεπε οπωσδήποτε να χτυπήσει, τέτοιος ήταν ο Άγιος Χρυσόστομος, το κακό όπου το βρει. Όπου το βρει. Χωρίς βέβαια να έχει κανένα δισταγμό, έστω κι αν σήμαινε ότι του παίρνουν και το κεφάλι. Γιατί ο Άγιος Ιωάννης γι' αυτό ζούσε, για να δυσιαστεί. Συνέβαινε με το κήρυγμά του να αφήνουν ορισμένοι τα καπηλεία και να έρχονται στο κήρυγμα. Εκεί αισθανόταν πάρα πολύ μεγάλη χαρά και το εκδήλωνε ότι αισθανόταν χαρά, γιατί έβλεπε ανθρώπους να φεύγουν από τα κέντρα διασκεδάσεως και να έρχονται στο κήρυγμά του. Και το εκδήλωνε διπλά, και γιατί χώρισαν, έφεγαν από τα κέντρα αυτά, αλλά και γιατί έβλεπε τους πιστούς μέσα στην Εκκλησία να ακούνε ευχάριστα το κήρυγμά του. Μια τέτοια περίπτωση θα παρακολουθήσουμε εδώ πέρα, και μαζί με αυτή την περίπτωση θα δούμε πώς αισθανόταν την ανάγκη να προσπαθεί συνεχώς να αποσπάσει από το κακό τις ψυχές των ανθρώπων, των χριστιανών. Λοιπόν, λέει, τη χθεσινή που ήταν σατανική εορτή, σατανική εορτή, δεν ήταν σατανική εορτή, αλλά την κάνανε σατανική εορτή, ήταν πρωτοχρονιά και κάνανε αυτά που κάναμε εμείς την πρωτοχρονιά, την ονομάζει σατανική εορτή. Εσείς, δείχνει το ακροατήριο, την κάνατε πνευματική εορτή. Γιατί δεχτήκατε τους λόγους μου με μεγάλη ευχαρίστηση. Και περάσατε το μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας, προσέξτε το αυτό, το μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας, εδώ, και μεθύσατε, όχι μέθη κλασιού, όπως στα κέντρα διασκεδάσεως, αλλά μεθύσατε μέθη γεμάτη φρονιμάδα και χορέψατε μαζί με τον Απόστολο Παύλο. Έτσι λοιπόν, είχατε διπλό το κέρδος, ότι και την παρέα των μεθυσμένων ξεφύγατε και χαρήκατε πνευματική χαρά μεγάλη και μεταλάβατε το ποτήριο που δεν γυρνά δυνατό κρασί, αλλά κρασί γεμάτο
πνευματική διδασκαλία. Γεμάτο το ποτήρι από πνευματική διδασκαλία. Από αυτή τη μέθη μεθύσατε για τα καλά. Και γίνατε αυλός του Αγίου Πνεύματος. Και κιθάρα. Και ενώ οι άλλοι χόρευαν έξω για το διάβολο, σεις με το να περιμένετε εδώ, με το να παραμείνετε εδώ, εκάματε τους εαυτούς σας όργανα και σκεύη πνευματικά. Και δώσατε στο Άγιο Πνεύμα να κρούσει τις ψυχές σας και να αφησίσει τη χάρη του μέσα στη καρδιά σας, το Άγιο Πνεύμα. Ήταν ακροατές, άκουγαν το Λόγο του Θεού και λέει, με τον τρόπο αυτό παραχωρήσατε τις ψυχές σας, τις δώσατε στο Άγιο Πνεύμα. Να παίξει αυτό μες στην καρδιά σας, το τραγούδι το δικό του και να σας χαρίσει τη δωρεά του. Έλατε λοιπόν, λέει τώρα, να συνεχίσουμε την ομιλία. Να χτυπήσουμε, να τσακίσουμε τη μέθη, το μεθύσι που λέει ο κόσμος, να το τσακίσουμε και αν είναι δυνατόν να ελέγξουμε το παράλυτο βίο που ζουν. Το παράλυτο βίο. Όχι για να ντροπιάσουμε αυτούς που πηγαίνουν στην καπηλεία. Ήταν προσεκτικός. Όχι να τους ντροπιάσουμε. Αλλά για να τους απαλλάξουμε από το έσχος της μέθης. Όχι για να τους κοροϊδέψουμε. Αλλά για να τους διορθώσουμε. Όχι για να τους εκθέσουμε στα μάτια του κόσμου, αλλά για να τους πάρουμε από την άσχημη πομπή του διαβόλου και να τους αρπάξουμε από τα χέρια του. Γιατί αυτός που ζει όλη την ημέρα στη μέθη, την πολυτέλεια και την πολυφαγία, βρίσκεται κάτω από την τυραννία του διαβόλου. Τα ζούσε ο Άγιος αυτά τα πράγματα. Εμείς δεν τα καταλαβαίνουμε. Τα ακούμε και δεν αισθανόμαστε το δέος που αισθανόταν τον Άγιος. Το θεωρούσε συμφορά αυτό το πράγμα. Τη μια να υπάρχει εκκλησία, να έχει πνευματικό, να μας χεράσει πνευματική τροφή και απ' την άλλη να μεθάν απ' έξω. Ο Άγιος αισθανότανε καυτή την ανάγκη να καυτηριάσει το κακό. Και όχι μόνο μία και δύο φορές και τρεις φορές και 10 και 20 φορές, θα το καταλάβουμε από τα παρακάτω. Υπάρχει λοιπόν θεϊκός νόμος. Προσέξτε το αυτό το πράγμα. Δείτε πόση άγρια είναι ο κόσμος. Για μας που ασκούμε τη διακονία του λόγου, μιλάει για τον εαυτό του και λέει, για μένα που κάνω κήρυγμα, για τον εαυτό του λέγει ο Χρυσόστομος, το ονομάζει διακονία λόγου. Υπάρχει λοιπόν θεϊκός νόμος να μην παραλείπουμε ποτέ το καθήκον μας, ούτε να σιωπούμε, και προσέξτε τώρα να δείτε κάτι, είτε ακούει κανείς είτε δεν ακούει. Δηλαδή είτε είχε απέναντί του έναν ή κανέναν, εγώ θα κάνω το καθήκον μου. Θα μιλήσω και ας μην είναι κανένας. Περίεργο δεν είναι. Υπάρχει λέει νόμος θεϊκός. Και το σεβότανε το νόμο αυτό, έπρεπε να κηρύξει και σε κενό που δεν είχε κενό ο Άγιος Χρυσόστομος. Σχήμα λόγου είναι αυτό το πράγμα. Λέει, εγώ θα κηρύξω και κανείς δεν μείνει. Ο προφήτης Ιερεμίας, για προσέξτε κάτι, απειλούσε, ο προφήτης Ιερεμίας, απειλούσε με μεγάλες τιμωρίες τους Ιουδαίους, όταν προέλεγε
τα μελλοντικά βάσανα. Έβλεπε που έπεφταν στην ασωτεία, πρόδειναν τα όσια, τα ιερά και τα όσια Εβραίοι, τα ήθη και τα εθιμά τους, παραδόσεις, και έστελε τους προφήτες. Τέτοιο ήταν και ο προφήτης Ιερεμίας. Τον έστειλε να κηρύξει, αφού υπάρχει νόμος θεϊκός, και να χτυπήσει τον κακό. Προσέξτε να δείτε κάτι. Προέλεγε όμως ότι το κακό στο οποίο ζούσαν θα το ακολουθήσει, θα το ακολουθήσουν βάσανα. Εσείς αρνείστε το Θεό, έρχονται. Θα σας δέσουνε, θα σας πάρουν μυαλό τους. Δεν ακούτε το Θεό, αρνείστε την Εκκλησία, θα λέγαμε σήμερα. Περιμένετε να δείτε κακό, να του. Αυτό ζούμε σήμερα. Λοιπόν, προέλεγε λοιπόν ότι έρχεται το κακό για να τιμωρηθούν οι αποστάτες του Θεού. Ο Ιερεμίας στους Εβραίους, ο προφήτης Ιερεμίας στους Εβραίους. Τι κάνανε οι Εβραίοι? Τον περιέπαιζαν και τον περιγελούσαν. Τον κοροϊδεύαν. Όλη την ημέρα, μίλαγε ο προφήτης όλη την ημέρα γύριζε δηλαδή και να ξυπνήσει τους ανθρώπους. Και αυτοί όλη η μέρα τον κοροϊδεύαν και τον παρογυρούσαν. Επειδή κάποτε ο προφήτης Ιερεμίας από ανθρώπινη αδυναμία νικήθηκε και επειδή δεν μπορούσε να υποφέρει τις κοροϊδίες, βλέπετε ότι ο άνθρωπος, ένα άνθρωπος λυγίζει μερικές φορές, και τις ύβρις και τα βρυσίδια που άκουγε δηλαδή, σκέφτηκε να σταματήσει να προφητεύει. Δεν πάει άλλο, δεν αντέχω άλλο. Έφτασε, βασίλισε τα προχώρητο. Τα με κοροϊδεύουνε, δεν λέμε, με κοροϊδεύουνε. Τα είχαν αυτά οι προφήτες. Και άκουσε τώρα, συγγνώμη, ναι, και άκουσε τώρα πώς το λέει ο ίδιος. Εγενόμην εις γέλωτα όλη την ημέρα. Με περιγελούσαν απλά όλη την ημέρα. Και είπα, αφού έβλεπε τον περιγελούν οι Εβραίοι, είπα λέει, ου μη λαλήσω, ουδε με ονομάσω το όνομα Κυρίου. Τέρμα, δεν ξαναμιλάω. Ούτε θα αναφέρω πια ξανά το όνομα του Κυρίου. Και γένε το ενεμή ως πυρκεόμενον και βλεγμένον. Και μέσα μου ένιωσα να με καίει φωτιά, να μου λιώνει τα κόκαλα. Φλεγμένον. Όταν είπα ότι δεν θα ξαναμιλήσω, φωτιά με έπιασε μέσα μου. Πυρπολήθηκα. Μου είχε και τα σωτικά μου. Παραλήθηκα εντελώς και δεν μπορούσα να υποφέρω. Μόνο και μόνο που είπε, δεν αντέχω άλλο, με κοροϊδεύουν την ημέρα, Κύριε, δεν θα ξαναμιλήσω στο όνομά σου. Και ένιωσε να τον καίει μέσα του φωτιά ολόκληρη, να τον λιώνει κυριολεκτικά. Και έφθυρε και κατέτρωγε τα σωδικά μου, ώστε δεν μπορούσα να υποφέρω αυτήν τη φωτιά, αυτή την πυρκαγιά. Εάν λοιπόν εκείνος ο προφήτης που τον περιγελούσαν και τον κοροϊδεύαν και τον έβριζαν κάθε μέρα, επειδή σκέφτηκε να σιωπήσει, έπαθε τέτοια τιμωρία, εμείς ποια συγγνώμη εμείς, ποια συγγνώμη αξίζουμε, εάν μόνο λόγω τεμπελιάς, το λέει και για τον εαυτό του, λόγω τεμπελιάς μερικών σταματήσουμε να διδάσκουμε. Σαν να μας λέει δηλαδή, σας κοροϊδεύουνε, το καταλαβαίνουμε όλοι μας αυτό το πράγμα. Επειδή ασχολείστε με το δικό μου λόγο, με το θέλημά μου και σκέφτεστε πολύ σοβαρά αυτό το περίγελο,
Και μπορεί να φτάσει στο σημείο να πείτε δεν ξαναασχολούμαι πια. Προσέξτε το. Αυτόν τον έκαψε φωτιά που την έγιωσε μέσα του. Εμάς θα μας κάψει φωτιά που έρχεται απ' έξω. Το λέει, νομίζω, ο ίδιος προφήτης. Όχι, το λέει ο Δαβίδ. Εάν με ακούσετε, αν ακούσετε μου, τα αγαθά της γης φάγεστε. Θα έχετε να φάτε τα αγαθά της γης. Εάν δε μη ακούσετε μου, αν λοιπόν σταματήσουμε να ακούμε, να μελετάμε, να συνερχόμαστε, να συζητάμε το θέλημα του Θεού και δεν κάνουμε τίποτα, πυρ ημάς έδετε, θα σας κάψει φωτιά. Και προς Θεού προσέξτε το. Δεν λέει θα σας στείλω εγώ φωτιά, γιατί ο Θεός δεν στέλνει φωτιά, δεν και δεν καίει. Αλλά αυτό που εμείς επιλέγουμε καίει και μας καίει. Το καταλαβαίνουμε νομίζω. Εμείς δηλαδή με τη συμπεριφορά μας καιγόμαστε από μονάχοι μας. Και αφήνει ο Θεός αφού το διαλέγουμε. Αφήνει ο Θεός αφού το διαλέγουμε. Αυτά, λέει ο Χρυσόστομος, που ακούσαμε τώρα, δεν τα λέγω για να κατηγορώ ή για να δικαιολογώ τον εαυτό μου, διότι εγώ έχω πείσει την, εγώ λέει ο Χρυσόστομος, έχω πείσει την ψυχή μου μέχρι να αναπνέω και θέλει ο Θεός να παραμένω στη ζωή, να εκπληρώνω αυτή τη διακονία του λόγου. Όσο ζω και υπάρχω, αφού είναι νόμος δικός του, εγώ θα διδάσκω. Θα εκπληρώνω αυτή τη διακονία του λόγου. Μας λέει, έχουμε χρέος όλοι. Όλοι είμαστε διάκονοι του λόγου κατά το στενό όριο της λέξεως, σημασία της λέξεως. Σε όλη τη σημασία είναι σαν τον ίδιο Χρυσόστομο που ήταν για όλο τον κόσμο. Αλλά και εμείς έχουμε χρέος να ανοίγουμε το στοματάκι μας, να μιλάμε. Αυτό λέει. Και είτε προσέχει κανείς, είτε όχι, να την εκτερώ την εντολή της διακονίας του λόγου. Είτε με ακούει Βασίλη, είτε δεν με ακούει κανένας απολύτως, εγώ θα κάνω το κήρυγμά μου. Πού είναι αυτοί που λένε, πάλι θα μας μιλήσει. Σημαίνει άγνοια τεράστια. Άγνοια τεράστια. Αλλά επειδή υπάρχουν μερικοί οι οποίοι αχρηστεύουν τα χέρια των πολλών για να μην μπορούν να προσφέρουν κάτι το χρήσιμο στη ζωή μας και παραλύουν τη διάθεση των άλλων με το να χλεβάζουν και να κοροϊδεύουν και λέγουν σταμάτησε να συμβουλεύεις. Τα ακούγε αυτά ο Χρυσόστομος. Αυτοί που λένε και τι χρειάζεται το κήρυγμα και κοροϊδεύουν κτλ. Χαλάνε λέει τη διάθεση αυτών που θέλουν να ακούσουν, που δεν είναι ζεστή. Λοιπόν, και είναι σαν να μου λέει και εμένα, σταμάτα να μιλάς για τον Κύριο, πάψε να παρακινείς. Δεν θέλω να σε προσέξουν άλλο. Μη συναστρέφεσαι με αυτούς. Επειδή υπάρχουν μερικοί που λέγουν αυτά, για να αποκόψω αυτό το πονηρό και απάνθρωπο και διαβολικό σχέδιο, προσέξτε το, για αυτούς που πάνε κόντρα στο κήρυγμα, ακολουθούν λέει απάνθρωπο και διαβολικό σχέδιο. Είναι του πονηρού το έργο. Εναντίον της ψυχής των πολλών. Δια τούτο θα κάνω μεγαλύτερη αυτή την ομιλία, λέει. Αυτή την ομιλία που θα κάνω τώρα, όχι εγώ, ενώ ο Χρυσόστομος που μίλησε, θα την κάνω πιο μεγάλη. Διότι και χθες ξέρω ότι πολλοί έλεγαν αυτά τα λόγια. Όταν είδα μερικούς να κάθονται στο, όταν είδα μισό λεπτό να κάθονται στο καπηλείο με γέλια και ηρωνία έλεγαν πίστηκαν στην εντέλεια τώρα όσοι πήγαν στο κήρυγμα. Το καταλάβατε. Κοροϊδεύαν τον Χρυσόστομο και το κήρυγμά του. Απάντηση. Τι λέγεις άνθρωπε, υποσχέθηκα εγώ
ότι θα τους τραβήξω όλους σε μια μέρα στο κήρυγμα. Απαντάει. Δηλαδή θα αδειάσω, υποσχέθηκα, θα αδειάσω τον καπηλιό να έρθουν όλοι εδώ. Δεν είπα τέτοιο πράγμα. Προσέξτε το καλά. Γιατί αν επίστηκαν μόνο 10 και άφησαν τον καπηλίο, ή μόνο 5 ή μόνο ένας, προσέξτε το. Τι ενδιαφέρον. 10, 5, ένας και άφησαν το κέντρο διασκεδάσεως και ήρθαν εδώ. Δεν είναι τούτο αρκετό για μένα. Έστω κι ένας. Κατά τον Κυρίο το λόγο. Τι είπε. Αφήνει τα 9 και πάει να πάρει να βρει το ένα. Ναι. Λοιπόν. Δεν είναι αυτό παρηγοριά για μένα. Ναι. Αλλά εγώ λέγω κάτι υπερβολικότερο. Έστω ουδής επίστη. Έστω κανένα δεν έπεισα να αφήσει το κέντρο για να έρθει εδώ. Έστω κανείς. Λέω υπερβολή, λέει. Πράγμα αδύνατο. Να μείνει ποτέ άκαρπος ο λόγος του Θεού που σπείρεται σε τόσα αυτιά. Αλλά έστω ότι γίνεται και αυτό. Και πάλι η ομιλία μου δεν έμεινε χωρίς κέρδος. Προσέξτε το αυτό. Μιλούσε και λέει, μπορεί κανείς από αυτούς που με ακούνε και είναι στα καπηλεία να μην έρθει. Έχει το κέρδος της ομιλία. Έχει το κέρδος της. Αυτό το λέει και στην Λαϊκή Εκκλησία κάθε μέρα. Αυτά. Αυτό ακριβώς, με άλλα λόγια, το λέει στην Λαϊκή Εκκλησία και αναφέρει ότι προσπαθήστε. Δεν κέρδισες 10, θα κερδίσεις 5. Και αν δεν κέρδισες 10 και κέρδισες ένα και αυτό. Και αν δεν κέρδισες κανένα και πάλι... Το κέρδος δικό σου. Έτσι. Θα το πείτε εδώ πέρα. Κάθε μέρα το έχει αυτό. Διότι κι αν μερικοί πήγαν στο καπηλείο, όμως δεν μπήκανε στο καπηλείο όπως μπήκανε πέρα άλλες φορές. Ηχούσαν στα αυτιά τους τα λόγια τα δικά μου. Το αντιλαμβάνεστε? Πραγματισμός. Ναι, δεν. Γιατί πήγαινε, το πέρανε το μήνυμα αυτό που είπε στο καπηλείο. Αυτά είπε ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος στην εκκλησία μέσα. Και το λαμβάνε σοβαρά υπόψη. Λοιπόν, και όσα συνήθισαν δεν τα έκαναν με τόση αδιατροπιά. Δεν είχαν την ίδια συμπεριφορά που είχαν άλλες φορές όταν άκουγαν το κήρυγμα τι έλεγε ο Χρυσόστομος. Μπαίνανε με λίγο πιο υποχωρητικότητα. Αυτό όμως είναι αρχή σωτηρίας και αρίστη μεταβολής. Το να εντραπεί όταν μπει μες στο καπηλείο. Δεν ήρθε κανείς σε μένα εδώ, αλλά πήγε εκεί με ντροπή. Την άλλη φορά θα σκέφτεται αλλιώς. Είναι σαν να μας λέει, μια φορά πες κάτι στον άλλον που δεν σ' ακούει, ξαναπες την άλλη φορά, θα το δούμε στη συνέχεια, να δείτε πώς εργάζεται ο Κύριος και οι Άγιοι πάνω στο θέμα αυτό, το λέει ο Χρυσόστομος όμως μέσα. Λοιπόν, δεν εθεράπησα τους ασθενείς, λέει ο Χρυσόστομος. Αυτούς που πηγαίνουν στο καπηλείο, δεν τους γιάτρεψα, ρωτάει. Όμως έκανα πιο δυνατούς τους υγιείς. Αυτοί που με ακούνε γίνανε πιο δυνατοί. Δεν απέσπασε ο λόγος μου μερικούς από την κακία. Όμως τους έκανε πιο προσεκτικούς εκείνους που είναι ενάρετοι. Θα προσθέσω και ένα τρίτο. Δεν τους έπεισα σήμερα, αυτούς για να έρθουν στην εκκλησία, στο κήρυγμα. Δεν τους έπεισα. Ωραία. Αύριο. Μεθαύριο. Μετά από 2 μέρες. Μετά από 5, μετά από 10. Δεν θα σταματήσω. Ο λόγος μου θα ομιλεί συνεχώς μέχρι ότου έρθουν στην εκκλησία. Να τα ακούσουμε. Αλλά αυτός που άκουσε σήμερα, αλλά απέκρουσε, αύριο ίσως ακούσει και το παραδεχθεί. Αυτός δε που σήμερα και αύριο περιφρόνησε, ίσως μετά από περισσότερες μέρες, προσέξει τα λεγόμενα. Βλέπετε, δεν σταματά την προσπάθεια. Η προσπάθεια πρέπει να γίνεται συνεχώς,
συναγούνται απ' όλα, ήθελε να βλέπει να σώζονται περισσότεροι. Εμείς στεκόμαστε και λέμε, είμαστε 10, 10 είμαστε, άντε γινόμαστε 12, 13 και εντάξει, είμαστε ευχαριστημένοι. Χωρίς να κάνουμε καμιά προσπάθεια. Το διαβάζουμε να καταλάβουμε ποια είναι η δική μας, η δική μας θέση. Λοιπόν, γιατί και ο ψαράς, ενώ πολλές φορές την ημέρα μαζεύει το δίκτυ άδειο, το προσέχετε, το ρίχνει, το μαζεύει άδειο, πολλές φορές την ημέρα λέει. Το βράδυ, πολλές φορές την ώρα που πρόκειται να φύγει, πιάνει το ψάρι που όλη την ημέρα του ξέφευγε. Θα το ρίξει πολλές φορές το δίκτυ, έτσι Βασίλη. Ναι. Και μετά, αφού το πιάσει μετά από πολλές φορές, φεύγει. Εάν δε πρόκειται λόγω των ατυχιών που συμβαίνει στη ζωή μας, στις προσπάθειές μας, κάνουμε μια προσπάθεια, δεύτερη προσπάθεια, αν δεν πρόκειται μετά από μία, δύο, τρεις, πέντε προσπάθειες να σταματήσουμε αυτό που θέλουμε να κάνουμε, τότε τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε. Γιατί όλα θέλουν προσπάθεια. Δεν είναι έτσι, έτσι, έτσι λέει ο Χρυσόστομος. Τότε όλη η ζωή μας, προσέξτε αυτό, το κατοχυρώνει με επιχείρημα. Γιατί εγώ επαναλαμβάνω να ομιλώ συνεχώς για τα ίδια πράγματα, γιατί η ζωή το ίδιο έργο έχει, όλη η ζωή. Δεν υπάρχει οποιοσδήποτε τεχνίτης, ή και γεωργός, είτε και ναυτικός, που να προσπαθεί και με την πρώτη να επιτυχαίνει το αποτέλεσμα που θέλει. Θα πηγαίνεις και πρώτη και δεύτερη και τρίτη και πέμπτη φορά μέχρι ότου φέρει το αποτέλεσμα που εκείνος επιθυμεί. Το γράφει λοιπόν. Διότι και ο γεωργός, εάν πρόκειται να καταλήψει τη γεωργία για τις παρουσιαζόμενες μία και δυο και πολλές φορές ανομαλίες των καιρών, τότε πολύ γρήγορα όλοι θα πεθάνουμε από την πείνα. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Και ο καπετάνιος, εάν για την τρικυμία που έρχεται και μια και δύο και τρεις, γονατίσει στην προσπάθεια να βγάλει το πλοίο να ταξιδέψει. Τέλος, το εμπόριο σταμάτησε. Το διαθαλάσσιο εμπόριο. Λοιπόν, και έτσι πάλι η ζωή μας θα μείνει αβοήθητη. Αφού έχουμε ανάγκη και από τον ένα και από τον άλλο. Και αν περάσεις όλους τους τεχνίτες που δουλεύουν και δώσεις τέτοιες συμβουλές και παρενέσεις, τότε όλα θα καταστραφούν. Αν, τους πει, αν δηλαδή τους πεις, ξέρεις, αφού δεν πας καλά σου κάθε τεχνίτη, σταμάτα, πάει η ζωή, παρέλεις. Δεν υπάρχει ζωή, δεν θα έχουμε να φάμε. Αφού γνωρίζουμε όλα αυτά αγαπητοί, σας παρακαλώ να μην προφέρουμε ούτε να τα λέγουμε. Δεν μας χρειάζονται τέτοια λόγια, διότι αν έχουμε κανένα κέρδος, δεν έχουμε κανένα κέρδος από αυτά. Διότι και ο καλλιεργητής της γης αφού σπείρει μια, δυο και πολλές φορές το ίδιο χωράφι και αποτύχει, πάλι το ξανακαλλιεργεί. Και πολλές φορές συμβαίνει εις μια μόνο εσοδεία, από τις πολλές φορές που κάνει, μια εσοδεία να πάρει τι θα έπαιρνε τις 10 φορές που κάνει προσπάθειες. Και ο έμπορος, αν και δεν υπάρχει πολλές φορές, δεν παθαίνει ναυάγια, δεν εγκαταλείπει το λιμάνι, αλλά και το πλοίο τραβάει στη θάλασσα και μισθώνει και ναύτες και αν του είναι άγνωστο το μέλλον, δανείζεται και χρήματα και στέλνει με την προϋπόθεση ότι θα έχει να εισπράξει αν γυρίσει με το καλό, που είναι αβέβαιος. Και όλοι ασχολούνται με οτιδήποτε, έτσι συνηθίζουν να κάνουν, όπως ο γεωργός και ο έμπορος. Έπειτα αυτοί μεν δείχνουν τόση επιμονή για τα βιωτικά, αν και δεν γνωρίζουν το αποτέλεσμα. Εγώ, ο Ιερός Χρυσόστομος, αν μιλήσω και δεν με ακούσουν, θα πρέπει αμέσως να σταματήσω να ομιλώ. Και ποιος θα μου το συγχωρήσει αυτό, άμα σταματήσω να μιλάω.
τι θα απολογηθώ. Και όμως για αυτούς δεν υπάρχει κανείς που θα τους παρηγορήσει αποτυχίες. Δηλαδή τον έμπορο άμα αποτύχει δεν θα βρεθεί να παρηγορήσει κάποιος. Ούτε και αυτόν που σπέρνει άμα τα χάσει. Τι παρηγορία να του δώσει, τα έχασα σου λέει. Για εμάς όμως που μιλούμε και παρακινούμε δεν συμβαίνει το ίδιο. Ο διάβολος, ας προσέξουμε, αγωνίζεται πάντοτε εναντίον της σωτηρίας μας. Πάντοτε. Δεν υπάρχει κενό. Κενό χρόνο δεν υπάρχει. Αγωνίζεται ο διάβολος πάντοτε εναντίον της σωτηρίας μας. Αλλά αντιθέτως, πάρα πολύ βλάπτεται ο διάβολος από την επιμονή του. Δηλαδή χωρίζει μια, όποια προσπάθεια κάνει για να μας προξενήσει κακό, για να αμαρτήσουμε, παθαίνει ζημιά πάντα. Έτσι λέει ο Χρυσόστομος εδώ πέρα. Για την επιμονή που δείχνει. Πλησιάζει έναν ασκητή, έναν Άγιο, έναν χριστιανό που παλεύει στη ζωή του, μα δεν παλεύει μόνο στον Άγιο και Χριστό μαζί του, τη αρπάζει. Δεν φεύγει χωρίς να τις αρπάξει την πλάτη ο διάβολος, παθαίνει ζημιά. Μυαλό δεν βάζει. Ε? Και μυαλό δεν βάζει. Δεν ακούω. Μυαλό δεν βάζει. Μα εδώ είναι το θέμα όλο. Έχει όμως τόση μεγάλη μανία, ώστε πολλές φορές επιχειρεί πράγματα κατόρθωτα ο διάβολος. Και επιτίθεται όχι μόνο αντίον αυτών που ελπίζει που οπωσδήποτε σου υποτάξει και τους καστρέψει, αλλά και εναντίον αυτών που είναι φυσικό να νικήσουν την πονηρία του. Δεν θα φύγει κανένα. Είτε είναι του χεριού του, είτε είναι Άγιος. Κάνει την προσπάθεια. Εδώ μας λέει, είναι σαν να μας λέει, βλέπεις τι κάνει ο διάβολος. Ο κακός εργάζεται με επιμέλεια. Και εσύ δεν εργάζεσαι, λέει. Αυτό θέλει να πει στην ουσία. Για το καλό. Ενώ λοιπόν, ας το προσέξουμε αυτό το πράγμα. Κοιτάξτε, λέτε κάτι. Και τον καλό και τον Άγιο πολεμάει, λέει. Και κυρίως τον Άγιο. Το ενώ Χριστό λοιπόν. Πήγε. Ε? Και στον Χριστό πήγε. Και τα έβαλε και τον Χριστό και του είπε ότι. Πες. Ναι, αλλά για να δείτε πόσο όμορφα ερμηνεύει το περιστατικό του Ιώβα εδώ πέρα. Δηλαδή, το πλαισιώνει και μας δείχνει ότι έκανε προσπάθειες αλλεπάλληλες ο πειρασμός. Ήξερε ότι ο Ιώβ ήταν δυνατός. Τις προσπάθειες έκανε, αλλά για να δούμε πώς θα λέει ο ίδιος, για να καταλάβουμε. Ενώ λοιπόν άκουγε για τον Ιώβ, ο διάβολος άκουγε, για τον Ιώβ, να επενείται από το Θεό, ο Θεός είπε, είναι δίκαιος, άκακος, άμεμπτος απέναντί μου, άκακος όλα τα έχει, δηλαδή δεν του βρίσκε ο Θεός, ο ίδιος ο Θεός δεν του βρίσκε κανένα ηθικό κακό στην ψυχή. Παρότι λέει ότι έβλεπε τον Θεό να τον επενεί, που γνωρίζει τα μυστικά ο Θεός του κάθε ανθρώπου, πάλι ήλπιζε ο διάβολος να ανατρέψει τον Ιώβ. Δεν αποσυρότανε. Εγώ θα τον νικήσω, θα τον πάρω. Και δεν σταμάτησε ο ύπουλος, δεν σταμάτησε ο ύπουλος να πολεμάει τον Ιώβ. Αυτό τον πύργο το μεγάλο, λέει ο Χρυσόστομος. Και δεν απελπιζότανε ο ελεηνός και παμπώνυρος εκείνος δαίμονας. Παρά το ότι ο Θεός είχε αναγνωρίσει για τον Ιώβ τόσο μεγάλη αρετή. Πες μου λοιπόν, ρωτάει ο Χρυσόστομος τώρα, πες μου λοιπόν, δεν πρέπει μετά από αυτό που βλέπουμε στον Ιώβ να ντρεπόμαστε και να κοκκινίζουμε που απελπιζόμαστε για τη σωτηρία των άλλων. Εδώ μας λέει, του είπες τα λουλουδία, του είπες δύο και λες, άντε δεν με ακούει, του είπες δέκα, απελπίστηκες, δεν τρέπεσαι, κοίταξε εδώ. Ο Θεός του είπε ότι είναι γίγαντας αυτός. Είναι έτσι, είναι αλλιώς, του το περιέγραψε ο Θεός ο ίδιος ότι είναι δυνατός ο Ιώβ. Λέει, δώσε μου την άδεια.
Για πάω να τον κανονίσω. Τον πάλεψε, βέβαια αιτήθηκε ο ιό. Αλλά θέλει να πει ότι αυτός είχε θράσος και στο Θεό ακόμα για να τον παλεμήσει τον ιό. Και εσύ σαν άνθρωπος, τον συνάνθρωπό σου, του λες μία, του λες δύο και κάνεις όπισθεν μετά. Και ενώ ο διάβολος, αν και τον εμποδίζει ο Θεός, δεν εγκαταλείπει τη μάχη, συ, αν και σε παρακινεί και σε στηρίζει ο Θεός στην προσπάθειά σου, σένα λέει, ο διάβολος δεν είχε κανένα να το στηρίξει, που πολεμούσε τον Ιώβ, και ο Θεός κόντρα και ο Ιώβ κόντρα. Εμείς έχουμε και το Θεό μαζί μας που κάνουμε την προσπάθεια. Αυτό λέει, και όμως κάνουμε πίσω. Ο διάβολος άκουσε τον Θεό να λέγει, άνθρωπος, δίκαιος, αληθινός, θεοσεβής, απέχει από κάθε κακό πράγμα και ότι ουδής άλλος από όσους κατοικούν στη γη είναι σαν τον Ιώβ. Κανένας είναι ο Θεός, κανένας δεν είναι σαν τον Ιώβ, τόσο δίκαιος και τόσο άμυτος και ειλικρινής. Και έπειτα έλεγε, του τα έχεις δώσει και όλα τα καλά, να μην σε ακούσει. Δώσε μου και εμένα την άδεια να τον πολεμήσω. Και είχε την παραχώρηση και αιτήθηκε ο πειρασμός, γιατί ο Ιώβ ήταν αλλιώς. Ποια συγγνώμη λοιπόν θα υπάρξει για μας αγαπητοί και ποια απολογία, εάν ο πονηρός δαίμονας δείχνει τόση μανία εις βάρος μας, όπως τον Ιώβ, και εμείς δεν προσφέρουμε ούτε ένα μικρό μέρος τόσης προθυμίας για τη σωτηρία, βεβαίως και της δικής μας, αλλά και των αδερφών μας. Έχουμε υποχρέωση, λέει, να διαφαρόμαστε και για εκείνον που είναι δίπλα μας, όποιος και γίνεται ο πράγματος. Αφού μάλιστα έχουμε και το Θεό σύμμαχο. Όταν λοιπόν δεις τον αδερφό σου σκληρό, ανάποδο, δεν σε προσέχει, να λέγεις τον εαυτό σου, το βλέπουμε, λέει και είναι σκληρός, ανάποδος ο άλλος και δεν μας προσέχει που του μιλάμε, να λες, λέει στον εαυτό σου, μήπως συμπορέσουμε με τον καιρό σιγά σιγά να το πείσουμε, να μην παραιτηθούμε δηλαδή την προσπάθεια. Κάτσε, είναι σκληρός ανάποδος, άντε μία, άντε δύο, σιγά σιγά. Έτσι ο Απόστολος Παύλος πρόσταξε να κάνουμε, μας δίνει εντολή ο Απόστολος Παύλος να κάνουμε και μας λέει, δούλων δε Κυρίου ούδη μάχεστε, λέει, αυτός που είναι παιδί του Θεού δεν πρέπει να φανερώνει φαινόμενο αντιδικίας με τον συνάνθρωπό του, να μην μάχεται, λέει. Αλλά να είναι ήπιος, να είναι σε όλους με πραότητα και με ειρήνη σε εκείνους που του φαίνονται αντίθετα. Όταν σου μιλάει ανάποδα ο συνανθρωπός σου, εσύ θα έχεις ειρήνη μέσα σου και θα του μιλάς με γαλήνη. Μια, δυο, τρεις και πέντε. Δεν πρέπει όμως να απελπιστούμε. Αυτό είναι το ένα ποδάρι, το άλλο. Δεν βλέπεις τους γονείς, μας δίνει παράδειγμα. Δεν σε ακούει ο αδερφός σου που του λες να αλλάξει τρόπο ζωής, να κάνει κάτι καλύτερο, να ανοίξει την εγγραφή, να πάει στην εκκλησία, να ακούσει κήρυγμα. Δεν σε ακούει. Λοιπόν, να κάνεις όπως κάνουν οι γονείς. Δηλαδή, ενώ πολλές φορές έχουν απελπιστεί για τα παιδιά τους, κάθονται πλησίον κοντά στα παιδιά με δάκρυα, με θρήνους, με φιλιά και προσφέρουν ό,τι μπορούν μέχρι την τελευταία τους αναπνοή. Μέχρι που να πεθάνουν οι γονείς, δίνουν αυτή τη συμπεριφορά. Αυτό κάνει και εσύ για τον αδερφό σου. Αν και εκείνοι μεν με τους θρήνους και τα δάκρυα ούτε την αρρώστια μπορούν να απομακρύνουν,
ούτε το θάνατο να αποκρούσουν όταν έρθει. Συ δε απελπισμένη ψυχή με την υπομονή και τη συμπαράσταση, πολλές φορές που το κάνεις θα το κερδίσεις. Να δούμε και κάτι άλλο. Ο Χριστός είχε 12. Ο ένας γνωστός, ο προδότης. Το γνώριζε ο Κύριος όταν θα το προδώσει. Τι έκανε ο Κύριος για να τον σώσει. Να το δούμε. Και πρόσεξε πως τον εμπόδισε συνεχώς από το να καταστραφεί τον Ιούδα και με σοφία με όσα του έλεγε. Καθόντουσαν λοιπόν οι μαθητέ και ο Ιούδας μαζί. Ο Κύριος με ευγένεια, χωρίς να θέλει να θίξει το πρόσωπό του, μίλησε γενικά και αόριστα. Εις εξ ημών παραδώσιμε. Ένας από σας, δεν είπε «Συ Ιούδα, ένας από σας θα με παραδώσει». Να το προσέξουμε, τι είχε να πει αυτό. Ότι νοιαζόταν για να σωθεί. Και πάλι, ου περί πάντων ημών λέγω, είδα ως εξελεξάμι, δεν μιλάω για όλους τους είπε, ξέρω εγώ ποιους διάλεξα για να με ακολουθήσουν. Και πάλι, ένας από σας διάβολος είναι. Το προσέχετε. Αυτό τον ένα τον είπε διάβολο χωρίς να δείξει με το δάχτυλο ποιος είναι. Ήταν ο Ιούδας. Λοιπόν, και ανεχότανε να βάζει όλους σε αγωνία όταν λέει ένας από εσάς είναι έτσι, είναι έτσι, είναι έτσι. Λέγανε μήπως είμαι εγώ. Και το ανεχότανε ο Κύριος να τους βάζει όλους στην αγωνία προκειμένου να τον διορθώσει. Λέει. Μήπως αλλάξει και σωθεί. Σεβασμό της ελευθερίας του εκεί πέρα, του Ιούδα. Ό,τι δε και στους άλλους προκαλούσε αγωνία και φόβο, αυτά τα λόγια, αν και δεν είχαν τίποτε πονηρό στη συνείδησή τους, άκουσε πως ερωτούσε ο καθένας με αγωνία. Όταν τα άκουγαν, του λέγανε του Κυρίου, μήτι εγώ Κύριε, μήπως είμαι εγώ ο προδότης. Δεν το καταλαβαίνανε. Και όχι μόνο με λόγια, αλλά και με τα έργα τον δίδασκε τον Ιούδα. Δηλαδή, γιατί επειδή πολλές φορές και με κάθε τρόπο εφανέρωνε τη φιλανθρωπία του ο Κύριος, με το να καθαρίζει λεπρούς, να διώχνει δαίμονες, να θεραπεύει αρρώστους, να ανασταίνει νεκρούς, να στηρίζει παράλυτους και να ευεργετεί όλους χωρίς να τιμωρεί κανέναν. Και επειδή έλεγε, δεν ήρθα για να κρίνω τον κόσμο, αλλά για να σώσω τον κόσμο, ο Κύριος, για να μην νομίσει ο Ιούδας ότι ο Χριστός ξέρει μόνο να ευεργετεί, να τιμωρεί δε όχι, τον διδάσκει και σε αυτή την περίπτωση. Δεν το ήξερα και εγώ και θα το μάθει και εσύ από τον Χρυσόστομο τώρα. Του έκανε προσπάθειες. 1, 2, 5, 10 είναι φιλάνθρωπος που λέει. Ανασταίνει, κάνει το ένα τ' άλλο. Μόνο καλό κάνει ο Κύριος. Αυτό έβλεπε ο Ιούδας. Για να μην νομίζει ο Ιούδας, λέει, ότι δεν κάνει μόνο καλά, αλλά και τιμωρεί, τι έκανε. Να το δούμε. Και πρόσεξε λοιπόν πόσο κατάλληλα και πόσο σοφά και αυτόν τον δίδαξε και κανέναν άνθρωπο δεν ήθελε να τιμωρήσει και να καταδικάσει. Τι έπρεπε λοιπόν να κάνει για να μάθει ο μαθητής την τιμωρητική δύναμη του Κυρίου, ότι μπορεί και να τιμωρεί. Διότι αν δεν κατεδίκαζε κάποιον, θα φαινότανε ότι ήταν αντίθετος με τον εαυτό του. Αν δεν κατεδίκαζε κάποιον ο Κύριος, θα φαινόταν ότι είναι αντίθετος με τον εαυτό τον ίδιο ο Κύριος. Που έλεγε, δεν ήθελα να κρίνω τον κόσμο, αλλά και σώσω τον κόσμο. Αν πάλι δεν κατεδίκαζε κανένα, θα έμενε αδιόρθωτος ο μαθητής. Αφού δεν θα έβλεπε έργα που να δείχνουν ότι έχει δύναμη να τιμωρεί ο Κύριος.
Τι έπρεπε λοιπόν να γίνει για να δει ο Ιούδας ότι ο Κύριος και τιμωρεί, ώστε και ο μαθητής να φοβηθεί και να μην γίνει χειρότερος με την αμέλειά του και να μην θυγεί κανένας άνθρωπος ούτε να καταδικαστεί και να τιμωρηθεί. Στη ζωή που ήρθε, λέει ο Κύριος, έπρεπε να δείξει ότι και τιμωρεί. Δεν τιμώρησε κανέναν άνθρωπο, αλλά τη δύναμη την έδειξε ότι τιμωρεί ο Κύριος. Ο Χριστός λοιπόν φανέρωσε τη δύναμή του, τη τιμωρητική. Όταν είπε, πότε, «Μικέτη εξού καρπός γέννητε στον αιώνα». Πού το είπε αυτό? Στη σκιά. Βλέπατε, υπήρχε λόγος που το είπε. Πήγαινε, εμείς ξέρουμε, πήγε να φάει και δεν βρήκε και τιμώρησε στη σκιά. Εκεί λέει, έδειξε ότι και τιμωρεί. Για να μην τιμωρεί στον Ιούδα, τιμώρησε στη σκιά. Το καταξανακούσε, εγώ το διάβασα εδώ και το είδα. Το ξέρουμε αυτό, ότι τη σκιά, ναι. Σαν γεγονός. Αλλά, ναι, αλλά όμως, εγώ δεν γνώριζα να πω την δική μου θέση, ότι έκανε την πράξη αυτή για να δει ο Ιούδας ότι μπορεί να τιμωρήσει. Αυτό δεν το ήξερα. Λοιπόν, και αν ο μαθητής σε πρόσεχε, ο Ιούδας δηλαδή, θα κέρδισε μεγάλη ωφέλεια από αυτή την τιμωρία. Αλλά όμως ούτε έτσι διορθώθηκε ο Ιούδας. Δηλαδή μας λέει αυτό το κομμάτι, ότι είπε μια φορά του Ιούδα, είπε δεύτερη φορά του Ιούδα, είπε τρίτη φορά του Ιούδα. Φτάνει στο σημείο να δείξει ότι ξέρεις, πρόσεξε, μπορώ να σε τιμωρήσω. Και το δείχνουν αυτό με την τιμωρία της σκιάς. Μας λέει ότι χρειάζονται λεπάνες προσπάθειες. Αυτό είναι το νόημα που διαβάζουμε τα πράγματα εδώ πέρα. Δεν κάνουμε μια προσπάθεια και σταματάμε στο να θέλουμε να διορθώσουμε κάποιον άνθρωπό μας ή να το καλέσουμε κάποιον στην εκκλησία. Πρέπει να γίνονται προσπάθειες. Αδράγει, δεν χωράει. Αυτό λέει εδώ πέρα. Ακόμη, όταν επιληθήκαν οι Ιουδαίοι στον Χριστό, του κάνει επίθεση τη νύχτα που πήγαν να συλλάβουν. Έχοντας τα χέρια οπλισμένα εναντίον του Κυρίου με μαχαίρια, ξύλα, τότε όλους αυτούς τους τύφλωσε. Το ξέρετε αυτό? Όταν πέσανε κάτω, τον είδανε, πέσανε κάτω. Δεν πέσανε γιατί θέλουν να το κοροϊδέψουν, έτσι είχαμε καταλάβει μέσα σημείο. Τυφλωθήκανε την ώρα αυτή. Δεν άντεξαν να δουν το πρόσωπο του Κυρίου. Άλλωστε, τους ρωτάει, τι να ζητείτε, ποιον ζητάτε? Δεν το βλέπανε κάθε μέρα, το ξέρανε. Γιατί τους ρωτάει, εκεί τους ρωτάει, ποιον ζητάτε στον κήπο της Γεσημανή? Αφού αυτό ζητάγανε, γι' αυτό δεν είχαν πάει. Το γνωρίζανε πολύ καλά. Εκεί έχασαν τη δύναμη της οράσεως. Και δεν γνώριζαν όλοι η ακολουθία των Εβραίων που είχαν συλλάβουν. Επειδή δηλαδή ο Ιούδας έλεγε συνεχώς, τι θέλετε μη δούνε και εγώ ή μην παραδώσω αυτό, τι μου δίνετε, δεν παραδώσω εγώ. Και επειδή ο Κύριος ήθελε να πείσει τους Ιουδαίους, αλλά και εκείνο να διδάξει, τελευταία, βλέπετε και τελευταία στιγμή ήθελε να το διδάξει, λέει. Να του πει, ξέρεις Ιούδα, άλλαξε τώρα, σε δέχομαι και τώρα. Ας με πιάσανε εμένα. Ότι εκουσίως έρχεται προς το πάθος και εγώ μόνος με έρχομαι. Να, απλούστατα τους καθήλωσα κάτω, στραβωθήκανε, δεν με γνωρίζουν. Και πέφτουνε κάτω και το προσκυνάνε. Όταν αυτός ο προδότης έστεκε με αυτούς όλους, ο Κύριος λέγει, τι να ζητείτε, τόσο δεν εγνώριζαν αυτόν που επρόκειτο να παραδώσει ο Ιούδας, διότι τους είχε τυφλώσει και του Ιούδα και όλη την όραση. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και όλους τους έριξε επί της γης με αυτά τα λόγια. Και επειδή ούτε αυτό τους έκαμε καλύτερους όλους, ούτε και τον ελεηνό εκείνο Ιούδα απομάκρυνε την προδοσία. Προσπάθησε, προδοσία όχι. Θα το κλείσω το θέμα.
Έμεινε αθανάπαστος, λέει ο Ιούδας. Παρόλο ότι ο Κύριος μέχρι τελευταία στιγμή έδειξε φροντίδα για να τον σώσει. Το θέμα που κάνουμε είναι, πρέπει να προσπαθούμε και για τους άλλους. Αυτό το θέμα που γίνεται εδώ πέρα. Αυτό το αντιλαμβανόμαστε όλοι. Λοιπόν, δεν ντρέπεσαι, λέει ο Χρυσόστομος τώρα στον καθένα μας, δεν ντρέπεσαι ούτε αυτόν τον τρόπο της προδοσίας. Αυτά δε τα έλεγε ο Χριστός επειδή τον αγαπούσε και του υπενθύμιζε την προηγουμένη συναστροφή του. Αλλά όμως, ενώ ο Κύριος έπραξε τόσα και τόσα, αυτός δεν έγινε καλύτερος. Όχι λόγω αδυναμίας του Ιούδα ή του Κυρίου που το συμβούλευε, αλλά για τη δική του ραθυμία του Ιούδα. Είχε ραθυμία ο Ιούδας. Ο Χριστός, αν και όλα αυτά τα προέβλεπε, δεν έπαυσε, τα προέβλεπε, ήξερε, δεν θα αλλάξει ο Ιούδας, δεν έπαυσε από την αρχή ως το τέλος να δείξει το ενδιαφέρον για τον Ιούδα. Μας φέρνει παραδείγματα να καταλάβουμε, χωρίς προσπάθεια, χωρίς κόπο, χωρίς υδρότα, χωρίς πόνο, χωρίς να γίνεται αυτό επαναληπτικά, δεν είμαστε καλύτεροι από αυτόν που προσπαθούμε να διορθώσουμε. Τελειώνοντας, είμαστε του Κυρίου μαθητές όλοι. Και άλλωστε δεν αποκαλούσε ο Κύριος μαθητάς τους 12 μόνο, και όταν τα Ευαγγέλια γράφουν ότι ο Κύριος δίδασκε τους μαθητάς του, δεν εννοούσε ήταν 12 απέναντι μόνο, λαός ολόκληρος. Όλοι, αφού τον άκουγαν, ζήταγαν να μάθουν. Όλοι περίμεναν να μάθουν. Όλοι δεν διορθώθηκαν. Παρά τα αυτά, ο Κύριος έκανε και την τελευταία προσπάθεια για να σώσει και τον άνθρωπο εκείνο που βάφει τα χέρια του στον αίμα και τον σκοτώνει. Έκανε, ο Κύριος μας λέει, «Μιμητέ μου γίνεστε». Κάντε προσπάθεια, χωρίς προσπάθεια, για να βελτιωθεί ο κόσμος που είναι γύρω μας, δεν γίνεται. Και κάπου αλλού, δεν το διαβάζει μας περί ο χρόνος, ομιλεί, δεν τα κατάφερες, θα το δούμε στην επόμενη φορά, δεν τα κατάφερες να τον διορθώσεις με το λόγο, κατάφερε το με τα γόνατα. Βάλε τα γόνατα και μίλα. Θα δεις αλλαγή. Να το επιχειρήσουμε, γιατί έχουμε αδέρφια που έχουν ανάγκη την προσευχή, και εννοώ αυτούς που δεν διορθώνονται. Έχουν ανάγκη από την προσευχή μας για αλλαγή. Και θα έρθει αλλαγή. Χωρίς γόνατα, χωρίς λίγη στεναχώρια, χωρίς να πιέσουμε τον εαυτό μας δηλαδή. Να πούμε, Κύριε, εγώ καταλαβαίνω ότι δεν έχω δάκρυα. Καταλαβαίνω ότι είμαι εντελώς ανήμπορος να προσφέρω κάτι στον άλλον. Όμως, κάνε εσύ το έργο. Κατά το λεγόμενο του Παΐσιου, που μου είχε πει κάποτε, για να κάνεις αυτό που σου λέω, καταλαβαίνω δεν μπορείς, βάλ τα γόνατα και έτσι θα μπορέσεις. Θα πάει η δύναμη του Θεού να το καταδιορθώσει. Μόνον έτσι, αν δεν κάνουμε και έτσι, τότε δεν κάνουμε και τίποτα απολύτως στη ζωή μας. Μόνο για τον εαυτό μας, αλλά για τον εαυτούλη μας. Ζητάμε και λέμε, έλα, βοήθησέ μας, βοήθησέ μας. Δεν είναι ακριβώς έτσι η ζωή. Η ζωή είναι και ο άλλος να πάρει μέρος στο δείπνο που μας δίνει ο Κύριος. Πέστε κάτω να το δείξεις και κλείνουμε. Το θέμα ήταν πώς διορθώνουμε τον αδερφό μας. Πώς διορθώνουμε τον αδερφό μας. Με βάση τις γραφές. Το παράδειγμα του Ιώβ και του Κυρίου απέναντι των Ιουδαίων και του Ιούδα. Αυτό είναι το θέμα μας. Δεν κουράζω άλλο. Κάνω προσευχή μας και πάμε στο καλό. Ωπα! Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θεός, 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 Πάτε ημών, που έχεις ουρανίσει, αγιαστείτε το όνομά σου, ευθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης,
τον άρτον ημών των ποιούσιων, δώσει ημίν σήμερα και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τους ευθέτες ημών, και μη εισελέγγεις ημάς πειρασμό, αλλά ρίσκει ημάς από τον ήλιο. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Και λέω αυτό, έχω παρατηρήσει από τον εαυτό μου, επειδή δεν αφήνω τον χρόνο όπου και βρίσκομαι να μιλάω για το καλό, βλέπω ότι οι άνθρωποι αυτή την εποχή είναι δέκτες 99%. Δεν σου λένε, δεν σας πρόβλημα, το δέχονται και σου λένε, εκεί καταντήσαμε και καλά παθαίνω αυτό που παθαίνουμε, γιατί προδώσαμε τα αέρα και τα σωστά, λέει και μόνοι τώρα. Γι' αυτό και εμείς έχουμε την ευκαιρία να διορθώσουμε τον εαυτό μας πρώτα και με τους άλλους. Ευχαριστώ πολύ. Να κρίνουμε με τούτο.